Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ορίσατε στα Gamers News. Είμαι ο Θόδωρος Μπουργουνδής και πάμε να δούμε μαζί τις σημαντικότερες ειδήσεις που απασχόλησαν έστω και έναν άνθρωπο. Μελέτες έχουν αποδείξει πως η παραγωγή γάλακτος από τις αγελάδες επηρεάζεται από την ψυχολογία του ζώου. Αυτό είναι γνωστό εδώ και αρκετά χρόνια, με αποτέλεσμα αγρότες παγκοσμίως να χρησιμοποιούν διάφορες τακτικές για να κρατήσουν τις αγελάδες τους χαρούμενες. Αγρότες στην Αμερική έχουν εγκαταστήσει περιστρεφόμενες βούρτσες με τις οποίες μπορούν να κάνουν μασάζ οι ίδιες οι αγελάδες. Αγρότες στην Ευρώπη έχουν εγκαταστήσει ρομποτικά συστήματα για να προσφέρουν στις αγελάδες τους την μέγιστη ελευθερία κίνησης μέσα στη φάρμα. Αγρότες στη Ρωσία μέχρι πρότινος είχαν εγκατεστημένα συστήματα ήχου στις φάρμες τους για να παίζουν κλασική μουσική στις αγελάδες τους. Αλλά τώρα τελευταία άλλαξαν γνώμη. Σε μια έκρηξη έμπνευσης, η ιστοσελίδα του Υπουργείου Γεωργίας της Ρωσίας ανέβασε εικόνες από αγρότες που φόρεσαν VR headsets στις αγελάδες τους. Ο στόχος ήταν να ενισχύσουν την θετική διάθεση των αγελάδων με το να αναπαριστούν ένα όμορφο για αυτές περιβάλλον, συγκεκριμένα ένα καλοκαιρινό λιβάδι. Και φαίνεται πως το κατάφεραν, μιας και τα αποτελέσματα των αρχικών τεστ έδειξαν μείωση του άγχους και αύξηση στη γενική διάθεση του κοπαδιού. Τα συγχαρητήριά μας στους συντρόφους αγρότες της Ρωσίας για αυτήν την καινοτομία. Ίσως στο μέλλον τις δούμε να κυκλοφορούν με ανθρώπινο avatar στο VR chat. Μόλις 12 χρόνια μετά, η Valve αποφάσισε να μας τιμήσει με την επιστροφή ενός από τους πιο αναμενόμενους τίτλους στην ιστορία του gaming. Το Half-Life Alyx, ένας τίτλος εξ ολοκλήρου δημιουργημένος για VR, ανακοινώθηκε πρόσφατα από την εταιρεία πως θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο του 2020. Δεν πρόκειται για την συνέχεια της ιστορίας, αλλά για prequel που εξελίσσεται στην ιστορία ανάμεσα στο Half-Life και Half-Life 2. Αλλά οι developers της Valve, στην αποκλειστική συνέντευξη που έδωσαν σε δημοσιογράφο της ομάδας μας και όλου του υπόλοιπου κόσμου, ανέφεραν πως θα ήταν καλύτερο να ξαναπαίξεις το Half-Life 2 πριν παίξεις το Alyx, για λόγους που θα γίνουν αντιληπτοί όταν θα παίξει τον καινούριο τίτλο. Τα ακόμη πιο ευχάριστα νέα είναι πως ο ίδιος ο developer μας ανέφερε πως πρόκειται για την επίσημη επιστροφή της εταιρείας στον κόσμο του Half-Life, αφήνοντας να εννοηθεί πως θα ακολουθήσουν και άλλοι τίτλοι πάνω στο γνωστό franchise. Δυστυχώς για κάποιους, ο τίτλος θα είναι αποκλειστικός για VR, με αποτέλεσμα πολλοί φαν της σειράς να μην μπορούν να τον απολαύσουν ή να τρέχουν να αγοράσουν κάποια μορφή αυτού. Ευτυχώς δεν είναι αποκλειστικό για το VR Index της Valve, μιας και θα μπορείς να το παίξεις με οποιαδήποτε υλοποίηση VR που μπορεί να συνδεθεί σε PC. Αν και ανέφεραν πως μόνο με το Index θα μπορείς να χρησιμοποιείς κάποιες μη απαραίτητες αλλά όμορφες λειτουργίες, όπως να τσαλακώνεις κουτάκια με το χέρι σου. Μεγάλη επιτυχία έχει σημειώσει η νέα σειρά της Disney, The Mandalorian, που παίζεται στην πλατφόρμα της εταιρείας Disney+. Δημιουργημένη από τον Τζον Φαβρό, γνωστό ηθοποιό και σκηνοθέτη, έχει συγκεντρώσει πληθώρα θετικών σχολείων από τους φανς του franchise και μας έχει χαρίσει μία από τις πιο χαριτωμένες φιγούρες των τελευταίων χρόνων. Αυτή του Baby Yoda. Δυστυχώς η Disney, σε μια κίνηση που έχουμε συνηθίσει από την εταιρεία, δεν μας επέτρεψε να απολαύσουμε την αθωότητα που ακολουθεί αυτή τη φιγούρα. Δεδομένο και σεβαστό από μια εταιρεία την εποχή του καπιταλισμού να θέλει να εισπράξει με αυτόν τον τρόπο κέρδος από την ομοιότητα χαρακτήρων της, το παράπονο των fans είναι στον τρόπο με τον οποίο αποφάσισε να το κάνει αυτό η Disney. Στις 25 Νοεμβρίου, η Disney αποφάσισε να λανσάρει στο ηλεκτρονικό της κατάστημα Disney Shop μπλουζάκια με τον χαρακτήρα και μια θήκη κινητού iPhone. Το πρόβλημα είναι στην ποιότητα αυτών, με το σύνολο των παραπώνων να αναφέρεται στο σχέδιο που δημιουργήθηκε, όπου χρησιμοποιήθηκε μια εικόνα μέσα από την ίδια τη σειρά, δίνοντας την εντύπωση πως το μπλουζάκι μπορεί να αγοραστεί ή ακόμα και να δημιουργηθεί από πλανώδιους πολιτές. Αντίστοιχα, η θήκη κινητού που φέρει την ίδια εικόνα πωλείται στην τιμή των 45 δολαρίων. Ας πάμε τώρα στον Δημήτρη Μεσφίγγητο Σπασουαρίδη για τα αθλητικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θόδωρε.
Το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, η ομάδα του Βατικανού απέκτησε τον δικό της σερβερ στο Minecraft. Όλα ξεκίνησαν όταν ένας πρώην blogger τεχνολογίας και καθολικός ιερέας, ο Πάτερ Ρόμπερτ Μπάλεσερ, ζήτησε από τα 23.000 άτομα που τον ακολουθούν στο Twitter να διαλέξουν ανάμεσα από 4 παιχνίδια. Οι επιλογές τους ήταν Minecraft, Rust, Ark και Team Fortress 2. Η πλειοψηφία φυσικά ψήφισε το κλασικό πλέον και δημιουργικό τίτλο του Minecraft. Σε συνέντευξη που έδωσε ο Πάτερ Μπάλεσερ σε δημοσιογράφο της ομάδας μας, μας είπε πως η ιδέα ήταν για να δημιουργηθεί μια κοινότητα δημιουργική, προσπαθώντας να αποφύγουν τη συνήθη τοξικότητα για να μπορούν τα παιδιά να δημιουργούν και να παίξουν μπαλίτσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον όπου μπορούν να αναπτύξουν φιλίες. Σκεφτήκαμε να αφήσουμε το link στην περιγραφή ή να τα προσθέσουμε στη λεζάντα των ειδήσεων, αλλά διχαζόμαστε. Δεν ξέρουμε αν κινδυνεύει ο ιερέας από εσάς ή εσείς από τον ιερέα. Δημοσιεύτηκε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας Black Widow. Επιτέλους, η ομάδα των Avengers θα αποκτήσει την πρώτη της μεταγραφή από Ρωσία και οι fans θα δούνε να επιστρέφει στο κόκκινο δωμάτιο η γνωστή αμυντικός, διότι μετά από τόσα χρόνια αναμονή, η Marvel αποφάσισε να δώσει το γνωστό χαρακτήρα κόμιξ Natasha Romanova, αλλιώς γνωστή ως Black Widow, τη δική της ταινία. Σε πρόσφατη ανάρτηση στο Twitter της εταιρείας, παρουσίασαν το πρώτο τρέιλερ για την ταινία με πρωταγωνίστρια την Scarlett Johansson με διάρκεια 2 λεπτών. Το σενάριο της ταινίας εξελίσσεται φυσικά πριν τα γεγονότα της ταινίας Endgame και σύμφωνα με αναφορά που μπορέσαμε να αποσπάσουμε από συντελεστές αυτής, θα πάρει μέρος πιο συγκεκριμένα μετά τα γεγονότα του Captain America Civil War. Δεδομένου της πρεμιέρας της την 1η Μαΐου του 2020, θα είναι η πρώτη ταινία στα πλαίσια της τέταρτης φάσης στις ταινίες Marvels από την Disney, την εταιρεία στην οποία ανήκουν τα δικαιώματα για τη δημιουργία ταινιών πάνω στο πασίγνωστο φανταστικό κόσμο. Η χρονιά του 2018 είδε την ομάδα του YouTube να κάνει το μεγαλύτερο φάουλ στην ιστορία του συλλόγου με τη δημιουργία του Rewind, που έχει μείνει στην ιστορία της πλατφόρμας ως το πιο αντιπαθητικό βίντεο που έχει γίνει ποτέ, με 17 εκατομμύρια dislikes. Δεδομένου της αποτυχίας του, η ομάδα του YouTube αναθεώρησε τις προτεραιότητές της και για το 2019 αποφάσισε να προσεγγίσει το Rewind της χρονιάς από διαφορετική οπτική. Μόλις πριν λίγες μέρες, το Rewind 2019 έκανε την εμφάνισή του στην πλατφόρμα και οι απόψεις των fans διήστανται. Αποφεύγοντας τη συνηθισμένη τακτική, η ομάδα του YouTube αποφάσισε να ξεφύγει από την πολυδάπανη δημιουργία ενός βίντεο που συμπεριλαμβάνει την παρουσία των μεγαλύτερων δημιουργών της χρονιάς και αποφάσισε απλά να χρησιμοποιήσει ήδη υπάρχοντα πλάνα για να φτιάξει ουσιαστικά μια στατιστική λίστα των περισσότερων views σε βίντεο στην πλατφόρμα σε διαφορετικές κατηγορίες όπως μουσικό βίντεο, βίντεο χορού, gaming, beauty κλπ. Επίσης να αναφέρουμε ότι υπήρχε αισθητή απουσία των καναλιών τεχνολογίας από όλες αυτές τις top 10 λίστες που μας έδωσε το YouTube. Πίσω σε σένα, Θόδωρε! Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Μεσφίγγη το Σπασουαρίδη για τα αθλητικά. Ας πάμε στον Δημήτρη τον κακό σου τον Καιρόπουλο για το καιρό. Φυσικά. Ευχαριστώ, Θοδωρέ. Σοβαρά θέλετε να βάλω την κουκούλα? Έντονες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν πάνω από το πασίγνωστο βασιλιά του YouTube, Φίλιξ Χέλμπεργκ. Θα το κόψεις? Την προηγούμενη εβδομάδα, ο διάσημος YouTuber είδε το σπίτι του που διατηρεί στη Βρετανία και συγκεκριμένα στο Brighton να πλημμυρίζει από τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στην περιοχή, με αποτέλεσμα το σπίτι του να υποστεί αρκετές ζημιές. Και οι φουρτούνες του Φίλιξ δεν λήγουν εδώ. Σύμφωνα με ένα Instagram post της Μάρτια Χέλμπεργκ, το πέτυχα, της πρόσφατα συζύγου του Φίλιξ, κάποιος διέριξε το σπίτι του στην Ιαπωνία και αφαίρεσε το 90% των πολύτιμων αντικειμένων που κρατούσε στο σπίτι του η σύζυγος του γνωστού YouTuber. Καμία αναφορά δεν είχε γίνει από τότε από τον ίδιο το Φίλιξ, οπότε δεν γνωρίζουμε αν αφαιρέθηκαν και δικά του πολύτιμα ή συλλεκτικά αντικείμενα κατά την κλοπή. Δεν είναι η πρώτη φορά που φάνσου ζευγαριού έχουν ανακαλύψει που μένει το ζευγάρι. Αρκετοί ήταν αυτοί στο παρελθόν που επισκέφθηκαν το σπίτι του, με αποτέλεσμα ο ίδιος ο Σέλμπεργκ να δημοσιεύσει πίσω στο 2016 ένα βίντεο με τίτλο «Μην έρχεσαι στο σπίτι μου». Οπότε έχετε το νου σας στις επόμενες μέρες στο διαδίκτυο, μπορεί να δούμε δημοπρασίες αντικειμένων που ανήκουν στο γνωστό ζευγάρι. Βαριά ομίχλη υπήρχε στο παρελθόν, φαίνεται ξεκάθαρα εδώ, όσον αφορά τις λεπτομέρειες γύρω από την καινούργια κονσόλα της Sony, το PlayStation 5. Ευτυχώς η υγρασία μειώνεται και πλέον η ορατότητά μας βελτιώνεται.
Χάρη στην καταπληκτική ομάδα εδώ στα Gamers News, εδώ, έχουμε πραγματικές φωτογραφίες από την επερχόμενη κονσόλα της Sony και είναι τόσο φουτουριστική όσο φανταζόσασταν. Πρόσφατα διέρευσε στο Twitter φωτογραφία της κονσόλας και είναι... περίεργο. Όπως βλέπετε και στην εικόνα, η Sony αποφάσισε να δώσει στην κονσόλα της ένα περίεργο σχήμα που κάποιοι ειδικοί θεώρησαν ότι αποδόθηκε λόγω της καλύτερης ψήξης. Παράλληλα στη φωτογραφία φαίνονται και κάποια DualShock χειριστήρια, τα οποία μπορεί να είναι και τα αναμενόμενα DualShock 5 χειριστήρια που είχαν αναφέρει από την εταιρεία της Sony, αλλά αυτό παραμένει εικασία μέχρι στιγμής. Επειδή σαν επαγγελματίες δεν μπορούσαμε να μην κυνηγήσουμε την είδηση, δημοσιογράφος, detective, ανακριτής από την ομάδα μας έτρεξε στην πηγή της φωτογραφίας και κατάφερε να αποσπάσει την έξτρα πληροφορία πως η κονσόλα θα έχει πάνω και κάμερες, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους ενδιαφέρονται να στριμάρουν τους τίτλους που παίζουν σε πλατφόρμες όπως Twitch, YouTube κλπ. Και το τέτοιο είναι τώρα. Το Blender. Ναι. Κάτι που απέφυγε να επιβεβαιώσει η αντιπρόσωπος η Sony που έτυχε να τηλεφωνήσουμε στις 4 το πρωί χθες. Περίεργη εκεί στη Sony. Πίσω σε σένα, Θόδωρε! Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη, τον κακό σου τον Καιρόπουλο, για τον καιρό. Ευχαριστούμε πολύ και όλους εσάς μας παρακολουθήσατε. Ήμουν ο Θόδωρος Μπουργουνδής και αυτά ήταν τα σημαντικότερα νέα της γειτονιάς μου. Γύρω μου αυτή τη στιγμή εμφανίζονται διάφορα βίντεο τα οποία ξεκάθαρα θέλεις να πατήσεις για να ενημερώνεσαι. Πάτα τα. Δεν είναι παράκληση. Είναι επιβολή. Τώρα μπορείς να φύγεις. Παμ 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 ισορροπικό ειδήσεων παμ 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 παμ. Με επίσημη επιτροφή. Μιας και θα μπορείς να το παίξεις με οποιαδήποτε υλοποίηση αυτά. Το θέλω στη ζωή μου τώρα. Να λιώνεις κουτάκια. Να σου πάρω κουτάκια. Θα είναι πιο φτηνά όμως να σου πάρω κουτάκια και να τα λιώνεις απλά το χέρι. Πήγαινε, άστο, μη σταματήσεις. Ναι. Θα κάνω παρέα τον εαυτό μου. Είναι μια κλασική στιγμή όπου κάνω παρέα με τον εαυτό μου. Το πράσινο φωτόσπαθο είναι καλύτερο. Ναι, αλλά το μπλε το είχε ο Obi-Wan. Ναι, αλλά το πράσινο το είχε ο Luke, ο οποίος Luke είναι πολύ πιο cool από τον Obi-Wan. Ναι, αλλά ο Obi-Wan είχε μουσια και όλοι συμπαθούν τα άτομα με μουσια. Δεν αλήθεια, Θόδωρε, κανείς δεν συμπαθεί εσένα. Τουσέ! Σε γράφω. Ναι, και εγώ σε γράφω. Σε συνέντευξη που έδωσε ο Πάτερ Μπαλεσέρ, σε άλλαξε όνομα. Μπάλεσερ, είναι Μπαλεσέρ. Σε δημοσιογράφος της ομάδας μας. Σε συνέντευξη που έδωσε ο Πα... Πε, χάλασα! Ε, τι έλεγε? Ρωμάνο βέβαια το κάνω εγώ. Α, ναι, ένα-δύο. Φιλικές Ρωσίδες, καθάρισε το όνομα του, δεν είναι Γελισεόφ. Γελισεόφα. Το Ρωμανόφ, το Ρωμανόφ, είναι... Ένα, τεστ. Ψευδόνου που τις δώσαν οι Αμερικάνοι. Ένα, τεστ. Έλα, τα λέτε μετά. Ναι, το ξέρω. Πολύ ενδιαφέρον. Θοδωρέ, μπορώ να βγάλω την κουκούλα τώρα? Όχι. Τώρα, όχι. Λίγο παραπάνω. Όχι. Λίγο. Όχι. Λίγο πάνω. Εντάξει, τώρα μπορείς. Αυτό είναι η πιτάλσα σου. Μαλάκα δεν βγαίνει.